για ένα άλλο δυσάρεστο συμβάν, για τον θάνατο του Διευθυντή της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, του Φίλιππου Τσιμπόγλου, ενός εξαίρετου επιστήμονα, ο οποίος έκανε πάρα πολλά για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, και θα ήθελα να εκφράσω την θλίψη μου και τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Σήμερα λοιπόν υποστηρίζουμε δύο τροπολογίες, οι οποίες έχουν έναν διπλό στόχο. Πρώτον, να επιβεβαιώσουν έμπρακτα την πρόθεση της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που προέκυψαν και να μην επιτρέψει να καταλείπεται οποιαδήποτε αμφιβολία ότι οι καλλιτέχνες θίγονται με οποιοδήποτε τρόπο από το Προεδρικό Διάταγμα 85 του 22, και δεύτερον, να επιτρέψουν να μπει μια τάξη ως προς την σχέση των καλλιτεχνών με το δημόσιο τομέα και να το δούμε το θέμα αυτό με μια καθαρή ματιά, αναφορικά με τα μισολογικά του ζητήματα, καθώς παρατηρήθηκε ότι δεν υπήρχε ενιαία αντιμετώπιση μεταξύ Δήμων και των λοιπόν φορέων του δημοσίου. Λοιπόν, όμως δεν είναι η επίρρηψη ευθυνών, αλλά να σταματήσουν αυτές τις πατέντες, γιατί αυτό που περιγράψαμε πριν από λίγο πατέντα είναι. Θέλουμε και άλλες πατέντες? Όχι. Εμείς λοιπόν ακούσαμε, συζητήσαμε, διαβουλευτήκαμε και συμμεριζόμαστε την αγωνία του κλάδου. Και γι' αυτό προχωρούμε σε ουσιαστικές κινήσεις. Πρώτη κίνηση, το δεύτερο άρθρο της τροπολογίας, που τίθεται σήμερα στην ψηφοφορία, λέει ότι εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής του ΠΔΕΛΤΑ 85-22 η απασχόληση καλλιτεχνών για την παροχή αμυγός καλλιτεχνικού έργου σε φορείς του δημοσίου τομέα. Τι θα πει αυτό? Αυτό που λέμε πάρα πολύ καιρό τώρα, ότι οι καλλιτέχνες εξαιρούνται τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ με τον ίδιο τον νόμο του ΑΣΕΠ. Άρα και από το προσοντολόγιο του δημοσίου. Αλλά επειδή αυτό το επιχείρημα δεν εισακούγεται σε όλη αυτή την ένταση που έχει δημιουργηθεί, το λέμε, το αποτυπώνουμε ρητά και διά νόμου. Επίσης, με αυτή τη διάταξη δεν υπάρχει πια καμία επιβολία. Οποιαδήποτε αναφορά εντός του ΠΔΕΛΤΑ σε καλλιτέχνες και στα προσόντα τους βγαίνει εκτός. Είναι σαν να μην υπάρχει. Μερική ακύρωση του ΠΔΕΛΤΑ δεν μπορεί να γίνει. Από ό,τι τι κάνουμε, εξαιρούμε το κομμάτι που αφορά τους καλλιτέχνες. Η εξαίρεση λοιπόν αυτή είναι ρητή και απαντά και στο αίτημα, αλλά αναγνωρίζει και την ιδιαίτερη φύση του καλλιτεχνικού επαγγέλματος. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, έτσι κι αλλιώς, αν το ΠΔΕΛΤΑ ήταν θέμα, αυτό το θέμα πάβει να υπάρχει. Το πρώτο άρθρο που τίθεται σε ψηφοφορία έρχεται να θεραπεύσει ένα ζήτημα που δεν σχετίζεται με το ΠΔΕΛΤΑ, αλλά γνωρίζουμε από σωματεία ότι ταλαιπωρούσε τους καλλιτέχνες. Πάρα πολλές φορές ξέρουμε ότι οι Δήμοι, ο τρόπος με τον οποίο όριζαν αποδοχές καλλιτεχνών ήταν ασαφής. Και ενώ κανονικά πρέπει να εξαιρεθούν από τις διαδικασίες πρόληψης μέσω ΑΣΕΠ, δεν υπήρχε το θεσμικό πλαίσιο καθορισμού των αποδοχών τους και κάποιοι Δήμοι έκαναν και αυτοί πατέντες για να τους πληρώσουν. Προκειμένου λοιπόν να διορθωθεί αυτό το σημείο, στηριχθήκαμε σε ένα νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, το 4354, που προέβλεπε στο άρθρο 22, παράγραφος 6, ότι οι κάθε είδους αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού, των νομικών προσωπών δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάθετε αρμόδιου υπουργού. Το που προσθέτουμε εμείς αυτή τη διάταξη είναι ότι την επεκτείνουμε και για τους ΟΤΑ. Λοιπόν, τα δύο άρθρα που τίθεται προς ψήφιση, επιστρέφουμε σε μια κατάσταση καθαρή. Εξαιρούμε τους καλλιτέχνες από το ΠΔΕΛΤΑ, βελτιώνουμε τα πεδία που ήταν αρρύθμιστα. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για το βασικό ζήτημα της ύπαρξης ανώτατων σπουδών στις παραστατικές τέχνες με ορίζοντα το 25, ήδη γνωριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Πολιτισμού επιτροπές, θα συνεδριάσουν τις επόμενες μέρες για πρώτη φορά.